Με το πρώτο φως της ημέρας πήρε τέλος το ολονύκτιο θρίλερ με την ένοπλη συμπλοκή στις φυλακές Τρικάλων, καθώς ξεκίνησε επέμβαση των ειδικών δυνάμεων που έφτασαν τις πρώτες πρωινές ώρες από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ότι κατάφεραν να αποδράσουν συνολικά 11 βαρυπινίτες. Μέσα στο σκοτάδι, οι ένοπλοι Αλβανοί κατούμενοι είχαν ήδη αποσυρθεί από την ταράτσα της πτέρυγας, όπου είχαν οχυρωθεί πυροβολώντας ως εκείνη τη στιγμή. Οι δύο από τους τρεις εξωτερικούς φρουρούς που πυροβολήθηκαν από τους κρατούμενους χειρουργήθηκαν αργά τη νύχτα. Η κατάσταση του 40χρονου που είχε βληθεί στην Κοιλιακή χώρα παραμένει κρίσιμη, ενώ βελτιώνεται η κατάσταση του 37χρονου που είχε τραυματιστεί στα πλευρά. Ο τρίτος φρουρός είχε τραυματιστεί επιπόλαια και απλώς του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Φαινόταν, ήταν νύχτα, δεν φαινόταν. Δεν καταλάβατε αν έρχονταν οι πυροβολισμοί από μέσα από τη φυλακή. Δεν φαινόταν, δεν μπορούσε να καταλάβει. Καταρχά, η πνιδιά είσαι. Όταν πα στον ασθενοφόρο να παραλάβει, η πνιδιά είσαι. Δεν είσαι. Δεν έχω πνιδιά. Δεν έχω πνιδιά. Πέφτασε, φέρεσε δεξιά και αριστερά και όπω το μπορούσε. Από πού ήταν, δεν μπορούσε να καταλάβει. Δεν το πίστε. Με τι σα πυροβολούσαν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν συνεχόμενη στέλνη. Πέφτανε, δεξιά, αριστερά, πέφτανε. Εκεί που έχει ένα γεφυράκι. Εκεί αρχίσαμε να δεχόμαστε πυροβολισμού. Κάναμε γρήγορα όπισθεν, σβήσαμε τα φώτα, φάρους αναγκαστικά. Κάποια στιγμή είδα στον καθρέφτη μου την ομάδα Δίας, η οποία θα ήταν 200 με 300 μέτρα πίσω από εμάς. Εκείνη τη στιγμή τα παιδιά καλυφθήκαν πίσω από εμάς και μεταφερθήκαμε όλοι σιγά σιγά, εγώ με όπισθεν και τα παιδιά με τις μηχανές, στην Κρινίτσα, στο χωριό Κρινίτσα. Υπήρχε αστυνομικό μπλόκο εκείνη την ώρα που... Σας απαγορεύσε να προχωρήσετε? Όχι. Δεν είχε έρθει κανείς εκείνη τη στιγμή. Ήταν σε εξέλιξη το περιστατικό. Είδατε αυτό το λευκό βαν που λέμε στο πάνω στο... Όχι, εγώ δεν είδα τίποτα. Όταν φτάσατε στις φυλακές ήταν καθαρός ο χώρος από οχήματα? Εγώ δεν έφτασα στις φυλακές. Εγώ είδα δύο άτομα τα οποία ήταν πεσμένα στην περίμετρο της φυλακής και οι οποίοι εκείνη τη στιγμή που αρχίσαν οι πυροβολισμοί, να δεχόμαστε πυροβολισμούς, μας είπανε κάντε γρήγορα πίσω. Και αρχίσαμε και φύγαμε γρήγορα όσο δυνατόν γρηγορότερα γινόταν προς τα πίσω με όπισθεν. Ήταν στον χώρο που παρκάρουν τα αυτοκίνητα? Όχι. Ήταν πιθανολογώ ότι ήταν κάποιοι της αστυνομίας. Αυτοί οι οποίοι ήταν πεσμένοι. Πεσμένοι εκεί. Και μας ενημερώσανε, μας φωνάξανε με το που φτάσαμε εκεί να στρίψουμε και αρχίσαμε να δεχόμαστε πυροβολισμούς, μας ενημερώσανε να κάνουμε πίσω. Από τις 7 σήμερα το πρωί, οι άνδρες της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής μονάδας ξεκίνησαν εξοχινιστικά τον έλεγχο ένα προς ένα τα κοιλιά των κρατουμένων για να εντοπίσουν τον βαρύ οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση. Η ταυτόχρονη επίθεση κατά των ανδρών της εξωτερικής φρουράς του σωφρονιστικού καταστήματος από τους κρατούμενους στην Ταράτσα και από τουλάχιστον 6 συνεργούς τους που έφτασαν σε διαφορετικά σημεία κοντά στον εξωτερικό τοίχο με ένα άσπρο βαν και ένα αγροτικό φορτηγάκι ήταν αντιπερισπασμός. Στόχος ήταν να δοθεί η ευκαιρία σε Αλβανούς βαρυπινίτες να δραπετεύσουν πηδώντας στον εξωτερικό χώρο των φυλακών με αυτοσχέδια σχοινιά. Ενώ η αρχική πληροφορία ήταν ότι δραπέτευσαν 4-5 Αλβανοί, η πρωινή καταμέτρηση προκάλεσε σοκ αφού έγινε σαφές ότι συνολικά 11 ήταν οι κρατούμενοι που κατάφεραν να αποδράσουν, από τους οποίους συνελήφθη ο ένας.